Καταρχήν θα πρέπει να σας πω ότι εμείς είμαστε μια ομάδα που μέχρι και πέρσι παίζαμε στο τοπικό, μια ομάδα που δεν έχουμε παίξει ακόμα στη ΓΑΜΑ Εθνική και μια ομάδα η οποία φτιαγνόμαστε. Παίζαμε με μια ομάδα η οποία είναι β' Εθνική, είναι μια ομάδα με πολύ έμπειρους ποδοσφαιριστές, πολύ αξιόλογο προπονητή και το έργο μας ήταν πολύ δύσκολο από την αρχή. Από εκεί και πέρα τα παιδιά κάνανε τρομερή προσπάθεια, κρατήσανε το παιχνίδι και την ομάδα μέσα στο παιχνίδι για πάρα πολλά λεπτά, περισσότερο από ημίχρονο. Νομίζω ότι αν ήμασταν λίγο πιο εύστοχοι σε κάποιες φάσεις, ίσως θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει και γκολ και να ζητάγαμε και κάτι περισσότερο από το παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά, η ανωτερότητα του Ηρακλή νομίζω ότι ήταν εμφανής. Είναι δίκαιο το αποτέλεσμα και εύχομαι καλή συνέχεια και καλή πορεία στην ομάδα του Ηρακλή. Πού θεωρείτε ότι κρίθηκε το σημερινό παιχνίδι? Τι παραπάνω είχε ο Ηρακλής στο τέλος, ανοιχτήκατε ίσως? Μέχρι και το 55 που δεχθήκαμε το τέρμα, νομίζω ότι ελέγχαμε το παιχνίδι. Από εκεί και πέρα, αυτό που φοβόμασταν εμείς είναι η ποιότητα των παιχτών του Ηρακλή, η ατομική ποιότητα που έχει και οι στημένες φάσεις. Από μια στημένη φάση λοιπόν, τα παιδιά είδατε ότι είναι πάρα πολύ δυνατά, πάρα πολύ ψηλά της αντιπάλου ομάδος. Από μια στημένη λοιπόν φάση δεχτήκαμε τον γκολ και εκεί έπρεπε να διαχειριστούμε ένα παιχνίδι στο οποίο έπρεπε πλέον να βγούμε μπροστά. Η αλήθεια είναι ότι ρισκάραμε, αλλάξαμε τη διάταξή μας. Νομίζω ότι δικαιούμασταν και εμείς ένα γκολ σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Δεχτήκαμε δύο γκολ στις καθυστερήσεις. Δεν νομίζω ότι αυτό επηρεάζει και αλλάζει τις προσπάθειες που κάνουν τα παιδιά. Ήταν πολύ αξιέπαινες και νομίζω ότι αξίζουν συγχαρητήρια. Ήταν ένα δυνατό crash test εν ώψη της έναρξης των αγωνιστικών υποχρεώσεων που θα έχετε στην ΓΑΜΑ Εθνική. Και αυτό, αν αυτός ο αγώνας σας έδωσε και την ευκαιρία να δείτε μέχρι πού μπορεί να φτάσει η ομάδα όσον αφορά την ένταση ενός αγώνα. Δεν νομίζω ότι το συγκεκριμένο παιχνίδι ήταν crash test. Η ομάδα, σας είπα, ότι χτίζεται για να παίξει στη ΓΑΜΑ Εθνική. Είναι με έναν αντίπαλο όπως είναι ο Ηρακλής, που είναι football link. Ήταν πολύ δύσκολο το κομμάτι. Οι ομάδες που θα συναντήσουμε δεν νομίζω ότι θα είναι της δυναμικής και της εμβέλειας της συγκεκριμένης ομάδας που παίξαμε. Από εκεί και πέρα όμως, κάθε παιχνίδι για να το κερδίσεις πρέπει να είσαι πάρα πολύ καλός, πρέπει να είσαι σοβαρός, πρέπει να είσαι πειθαρχημένος και πρέπει να ξέρεις τι ζητάς μέσα στο γήπεδο. Εμείς αυτό θα προσπαθήσουμε να περάσουμε στα παιδιά. Έχουμε πολύ καλό κλίμα στην ομάδα. Είμαστε πάρα πολύ καλά σε ό,τι έχει να κάνει με τα αποδυτήρια και από εκεί και πέρα θα συνεχίσουμε πάνω σε αυτό που έχουμε αρχίσει και κτίζουμε εδώ και 3 χρόνια. Έπαιξαν ρόλο οι απουσίες σήμερα? Όχι, νομίζω ότι τα παιδιά που ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής που αντικατέστησε στον Αργυρίου που δεν ξεκίνησε και ο Αρβανίτης που θα μπορούσε να παίξει και έπαιξε άλλο στη θέση του, νομίζω ότι τα παιδιά ανταποκρίθηκαν πλήρως, ήταν πάρα πολύ καλοί και εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένος από την απόδοσή τους. Δεν φάνηκε. Αυτή η εικόνα που είδαμε, τη θύελα να προσέχει κατά κύριο λόγο σωστά θα έλεγα το αμυντικό της κομμάτι και έπειτα να είναι πολύ επικίνδυνη επιθετικά, θα είναι αυτό που θα δούμε φέτος από την ομάδα και στη ΓΑΜΑ Εθνική? Κάθε παιχνίδι είναι ξεχωριστό. Υπάρχουν παιχνίδια στα οποία θα χρειαστεί να παίξουμε όπως παίξαμε σήμερα. Υπάρχουν όμως και παιχνίδια στα οποία θα χρειαστεί να κάνουμε το αφεντικό. Νομίζω ότι έχουμε τον τρόπο να το διαχειριστούμε, έχουμε τους ποδοσφαιριστές για να το πράξουμε και θα μας βοηθήσει το γεγονός ότι η ποιότητα των ποδοσφαιριστών μας είναι τέτοια που ό,τι και να επιλέξουμε μπορούν να ανταποκριθούν πλήρως. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.